νέα πραγματικότητα για το Safe Pass από αύριο, αφού πάβει να είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό για τους πολίτες που έλαβαν μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Πρέπει, εφόσον δεν έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους μέχρι και σήμερα, θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση PCR ή Rapid Test για σκοπούς έκδοσης του Safe Pass. Από αύριο το Safe Pass θα εκδίδεται πλέον μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, δηλαδή στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου, όταν διαπιστώθηκε πως στον βωμό της εξασφάλισης του πιστοποιητικού 11 περίπου χιλιάδες πολίτες εμβολιάστηκαν μόνο με την πρώτη δόση του εμβολίου, αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο Safe Pass και να απαλλαγούν από την υποχρεωτική διενέργεια τεστ. Εξαίρεση φυσικά αποτελούν τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με πρώτη δόση αυτή την περίοδο και δεν έχει παρέλθει ακόμα η περίοδος που χρειάζεται για τη δεύτερη δόση. Οι προϋποθέσεις έκδοσης Safe Pass με πιστοποιητικό ανάρρωσης από την νόσο COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες και με πιστοποιητικό αρνητικού τεστ PCR ή Rapid Test αντιγόνου με ισχύ 72 ώρων δεν επηρεάζονται και συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, ο εμβολιασμός μόνο με την πρώτη δόση προσφέρει χαμηλότερη κάλυψη, ενώ δεν προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά από τις μεταλλάξεις του ιού.